Κύριε Χαρεφαλάκη, μια δήλωση για τις σημερινές κινητοποιήσεις. Η σημερινή κινητοποίηση είναι την κάνει το Εργατικό Κέντρο Λαστείου και είναι για το θέμα που το Υπουργείο είπε ότι θα κόψει τα βαρέα και τα θυγινά, θα πάει τον κόσμο όλο στα λαφρά. Εμάς δεν μας συμφέρει με αυτό που γίνεται, γιατί οι εργαζόμενοι ξενοδοχοί πάλι 8 ώρες την ημέρα να κρατάνε το δίσκο είναι ένα βαρύ πράγμα. Έχουν τα προβλήματα με τα πόδια τους, με τη μέση τους, τα πάντα. Γι' αυτό είμαστε κάθετοι σε αυτό το νομοσχέδιο που πάει να περάσει το Υπουργείο. Βλέπω τώρα είναι η ημέρα που είναι και η σεζόν, έχουν κλείσει τα ξενοδοχεία. Και κάνω μια κινητοποίηση σαν εργατικό κέντρο. Πιστεύω ότι μόλις ανοίξουν τα ξενοδοχεία θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πάντα τέτοιες κινητοποιήσεις για να δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί δεν πάει άλλο. Αυτό το νομοσχέδιο που πάει να περάσει ο Υπουργός είναι άδικο για μας, τους ξενοδοχείο υπαλλήλους. Είχατε και εκλογές πρόσφατα? Ναι, είχαμε εκλογές 4 μέρες εδώ στο Μακρύ Διάλογο. Είχαν πάει 24 του μηνός και τις άλλες 3 μέρες εδώ. Είχαμε καλά αποτελέσματα, είχαμε συμμετοχή. Και θέλω να ευχαριστήσω βέβαια μέσα από το κανάλι σας και τον κόσμο που είχε έρθει και μας στήριξε. Πιστεύω να βοηθήσουμε το νέο ΔΣ για το καλό των ξενοδοχείων υπαλλήλων, γιατί τα χρόνια είναι δύσκολα και πρέπει όλοι να είμαστε συσπηρωμένοι για το καλό των εργαζομένων και να βοηθήσουν και εμάς. Γιατί εμείς θέλουμε να μας βοηθήσουν και εμάς ένα τηλέφωνο, οτιδήποτε μπορούν, γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς από τη Σιτία μέχρι το Σίσι το τι γίνεται σε κάθε ξενοδοχείο. Γι' αυτό είναι μια ενημέρωση το τι γίνεται, να μην φοβούνται και να είναι κοντά πάντα στο σωματείο και στο εργατικό κέντρο. Από ποιους αποτελείται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο? Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από το εμένα πρόεδρος των ξενοδοχείων υπαλλήλων, είναι ο Νίκος Οκρομίδας αντιπρόεδρος, γραμματέας είναι η Μαρία Ιφαζού Μαρκάτσι, είναι η ταμείας η Δήμητρα Ιμπρουτζαλή, τα μέλη τα υπόλοιπα είναι η Ζαμπία η Ορφανάτσι, η Ελένη Γαλνάκη και ο Μαθιουδάκης ο Κώστας, είναι από την αντιπολίτευση. Αυτά είναι 7 μελές στο ΔΣ και πιστεύω ότι θα βοηθήσουμε όπως και τα άλλα χρόνια το καλύτερο για τον ξενοδοχείο υπαλλήλου. Η χρονιά που πέρασε πώς κρίθηκε, υπήρχε μεγάλη ενεργία στον κλάδο? Όχι. Η χρονιά που πέρασε ήταν πάρα πολύ καλή και πιο καλή φέτος ήταν από την περσινή. Πιστεύω να πάει και φέτος καλύτερα γιατί τα χρόνια είναι δύσκολα και ο κόσμος υποφέρει. Και δεν έχουμε άνεργους εμείς στο νομό Λαστείου καθόλου. Μέχρι στιγμή καθόλου. Τώρα του χρόνου βλέπουμε. Αλλά πιστεύω και ξέρω όλο και η διαφήμιση λόγω του. Ναι. Και πιστεύω και η Ονομασιακή Επιτροπή Τουρισμού να βοηθήσει αυτό όπως και φέτος να κάνει καλή διαφήμιση για το καλό των ξενοδοχείων υπαλλήλων και για όλο γενικά το Λασίθι. Γιατί ο τουρισμός είναι το καλύτερο πράγμα για το νομό. Σημαντική πηγή, γιατί δουλεύουν 7.000 εργαζόμενοι και είναι, αν αυτοί οι άνθρωποι δεν δουλεύουν, θα κλείσουν για τα μαγαζά και ο κόσμος από εκεί περιμένει να ζήσει.